Πάμε στον Εύρο. Πάμε από την Χαλκιδική στον Εύρο να συνδεθούμε στην Ορεστιάδα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών της Ορεστιάδας Ένωση, τον κύριο Λάμπρο Κουμπρίδη. Διότι έχουμε εκεί, Νίκο Τσαμτσίκα, έχεις και τις λεπτομέρειες και εσύ, πώς η παραγωγή του ηλίανθου στην περιοχή εξαφανίζονται κυριολεκτικά. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα στο πάνελ και στους τηλεθεατές σας στην όμορφη Ορεστιάδα. Λοιπόν, στον Νίκο Τσαμτσίκα ο λόγος. Να μας πει το ρεπορτάζ και το περαιτέρω. Να δώσουμε λοιπόν πρώτα μια εικόνα για να γίνει η βάση της συζήτησής μας. Εδώ υπάρχει μια πολλά υποσχόμενη καλλιέργεια, ο ηλίανθος, είτε για βιοντίζελ, είτε για ηλιέλαιο, το οποίο είναι ένα αγαθό το οποίο εισάγουμε κατά 99% από τη γειτονική Βουλγαρία, τους κάνουμε μάγκες. Έχει γεμίσει ο τόπος εργοστάσια στα σύνορα της Βουλγαρίας με την Ελλάδα και κοντά στο Πέτρις, γεμάτο εργοστάσια. Η τιμή του ηλιανθού στο χωράφι το 2022, όταν αρχίσανε, εν πάση περιπτώσει, να ανεβαίνει κάποιο τιμές, πήγε στα 50 ευρώ. Ήταν μια τιμή που μπορούσε να λειτουργήσει, να γίνει βιώσιμο το χωράφι. Σήμερα η τιμή του ηλιανθού στο χωράφι είναι 35 και βαίνει μειούμενη, ακριβώς επειδή σε αυτή την τιμή μπορούν και πουλάνε στη Βουλγαρία τον ηλιανθό. Και η τιμή ενός λίτρου, προσέξτε, ηλιέλαιο εισαγωγής από τη Βουλγαρία έχει 3,71 ευρώ. Ξέρετε τι είναι ένα μπουκάλι λίτρο ηλιέλαιο? Είναι μια τηγανιά πατάτες. 3 ευρώ, έχουμε 70 κοντά στα 4 ευρώ. Ακούσουμε τον κύριο Πρόεδρο. Ελάτε. Έχετε δίκιο όσον αφορά τις τιμές. Δεν ξέρω την τιμή του ηλιέλαιου πόσο πάει στο ράφι αυτή τη στιγμή. Μπορώ όμως να μιλήσω για την τιμή του κοστολογίου που έχουμε για να μπορέσουμε να σφύρουμε. Να πω ότι πέρσι όντως ήταν τα 50 λεπτά στο χωράφι. Πάρα πολύ βιώσιμη τιμή. Αν και είχαμε αυξημένα κοστολόγια, μπορέσαμε και επιβιώσαμε με αυτήν. Αλλά φέτος η τιμή του είναι 35 λεπτά, οριακά να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάρουμε 37. Με ένα κοστολόγιο το οποίο είναι μεγαλύτερο της περσινής χρονιάς. Λόγω ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω καυσίμων, λόγω αύξησης λιπασμάτων, τα γνωστά έτσι. Έτσι, τα γνωστά. Λόγω καυσίμων, λόγω υγραερίου, λόγω ηλεκτρικής ενέργειας και τα συναφή. Τώρα, ξέρετε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε αυτή την καλλιέργεια. Εγώ σαν συνεταιρισμός, να ξέρετε ότι εμείς σαν συνεταιρισμός παράγουμε περίπου το 10% όλης της παραγωγής της Ελλάδος σε λάδια που πάνε για βιοντίζελ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε με αυτά που πουλάμε, με τα εφόδια και τα φάρμακα, μία μείωση περίπου στο 40% στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή καλαμπόκια και βαμβάκι. Την καλύτερη περίπτωση, γιατί έχουμε και εγκατάλειψη των χωραφιών από ό,τι μαθαίνουμε, ειδικά στην περιοχή σας. Κοιτάξτε, του χρόνου θα το βλέπουμε και αυτό πιο εντατικά, να εγκαταλείπουν και τα χωράφια. Αυτή είναι λοιπόν η στήριξη που κάνει η κυβέρνηση στον παραγωγικό κλάδο. Και η παραγωγή είναι η ραχοκοκαλιά μιας ολόκληρης οικονομίας. Είτε είναι της ελληνικής, είτε είναι της ευρωπαϊκής, είτε είναι της παγκόσμιας. Δεν υπάρχει οικονομία και δεν υπάρχει εθνική οικονομία σε ένα κράτος δίχως τον παραγωγό, τον άνθρωπο που παράγει, αυτόν που δουλεύει στο χωράφι. Αυτό εσείς βλέπετε να υπάρχει κάποια διάθεση? Αυτά τα δύο χρόνια που δεν έχουν την κανονιστική ακόμα, δεν έχουν πάρει καμία απόφαση κατανομής, λέει. Καμία απόφαση κατανομής. Ούτε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτε ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Καμία απόφαση κατανομής δύο χρόνια. Πώς λειτουργείτε? Χρησιμοποιούμε την κατανομή του 2021, να φανταστείτε. Και έχουμε 2023. Από τότε ο ηλίανθος έχει ανέβει και σε στρέμματα, έχει ανέβει και σε παραγωγή λαδιού. Και εμείς χρησιμοποιούμε την κατανομή του 2021 που ήταν 100.000 τόνους λάδι. Αν είναι δυνατόν. Και αυτή τη στιγμή μπορούμε να παράξουμε γύρω στους 140 με 150. Ίσως και περισσότερο. Και κοιτάξτε, είναι πολλά μαζεμένα που μας οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Από τη μία δεν τηρούνταν η κατανομή. Δεν την τηρούσε κανείς. Ούτε οι βιοντιζελάδες, ούτε τα διελιστήρια αγοράζανε απ' έξω όπου βρίσκανε πιο φτηνά. Δεν παίρνε το ελληνικό λάδι. Οι βιοντιζελάδες τους κοντούσαν στο εξωτερικό γιατί βρίσκανε πιο καλύτερες αγορές. Και στο τέλος την πατάμε εμείς η παραγωγή. Έχουμε στήσει μια καλλιέργεια περίπου στις 900.000 στρέμματα και αυτή τη στιγμή την είναι εξαφανιστεί.
Και αντί να έρθει να σας βρει κανένας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πήγε στις βιομηχανίες από ό,τι ξέρουμε. Με το ΣΒΙΒΕ, πώς λέγεται, με το ΣΒΙΒΕ πρέπει να συναντηθεί. Δεν συναντήθηκε ο κύριος Κέρτσος με τους παραγωγούς στην περιοχή καθόλου. Ο κύριος Κρέκας δεν έχει κανένα ραντεβού, τουλάχιστον με εμάς σαν συνεταιρισμό ή με την Μπασκεφ. Είναι, ξέρετε, με τα ενεργειακά. Ναι. Μια ομάδα προηγούμενη τα ενεργειακά. Τώρα, εγώ έχω στείλει επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Όπου εκεί αναφέρω, ακριβώς την κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή τον Ηλίανθο. Ότι την έχει εξαφανιστεί, ότι το κοστολόγιο είναι πάρα πολύ μεγάλο και σκέφτομαι περισσότερο αυτούς οι οποίοι έχουν σπείρει. Το να μην έχει σπείρει κάποιος και να έχει παρατήσει το χωράφι του είναι το καλό σενάριο, κύριοι του πάνελ. Αυτός που έχει σπείρει είναι δύο φορές πιο μέσα. Δεν θα μπορέσει να επιβιώσει καθόλου. Μάλιστα. Ο άλλος έχει και μία πιθανότητα. Και ο κύριος Μητσοτάκης, στον οποίο στείλατε την επιστολή, κύριε Πρόεδρε, αν δεν κάνω λάθος, είναι και υποψήφιος βουλευτής σε αυτές τις εκλογές. Αυτό ακριβώς το κάναμε και στείλαμε την επιστολή, γιατί είναι υποψήφιος εδώ πάνω στην οριστεία. Σας απάντησε, γιατί στην Κεφαλονιά σήμερα που πήγε δεν είπε τίποτα. Θα μου πείτε, πήγε στην άλλη πλευρά της Ελλάδας, αλλά απάντησε, έδειξε κάποιο ενδιαφέρον, γιατί εσείς είστε και στην ακριτική περιοχή, δηλαδή εκεί που θα έπρεπε να πέφτει ακόμα μεγαλύτερο βάρος και η επόμενη μέρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Εν όψει όλων αυτών, τι βλέπετε εσείς, κύριε Πρόεδρε? Δεν έχει απαντήσει. Εκτιμώ ότι στην επόμενη περιοδία του, που θα είναι μετά από μια μισή εβδομάδα περίπου, θα ξανάρθει πάλι στην οριστιάδα, πιστεύω ότι να έχουμε κάποια απάντηση. Κάποια υπόσχεση. Και θα σας πει, υπόσχεση θα σας δώσει. Υπάρχει περίπτωση πριν τις εκλογές να σας πει όχι? Θα σας πει ναι. Και δεν θα σας το κάνει ποτέ. Εδώ σας υπόσχονται το 2020 ότι θα σας δώσουν, θα υπογράψουν τη σύμβαση κατανομής και έχουμε φτάσει στο 23, ακριβώς. Θα πάμε στο 26. Ακριβώς. Και δεν θα σας την έχουν υπογράψει. Και σήμερα να σας την υπογράψουν, πάνω από 35 λεπτά το κιλό αποκλείεται να πάρετε. 35 λεπτά το κιλό, και αν δεν πάρετε 45 θα πάτε όλοι φυλακή. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό? Το κόστος είναι μεγαλύτερο από τα 35 που θα σας δώσουν. Γιατί δεν τα λέτε αυτά στον κόσμο? Κοιτάξτε, έχω βρεθεί και με τον κύριο Γιωργαντά, στον οποίο έχω πει ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 45 λεπτά. Δεν θα πούμε για 50. Να ξέρετε ότι πέρσι θα έπρεπε η τιμή του Ηλιάνθου να είναι 45 και φέτος θα έπρεπε να είναι 50 με το κοστολόγιο που έχουμε. Εμείς δεν ζητάμε πλέον 50, ζητάμε κόκκινη γραμμή τα 45 λεπτά να βάλουν πλάτη. Και ήδη έχει ξεπεραστεί όμως αυτή η κόκκινη γραμμή. Βέβαια. Δεν σας άκουσα. Λέω, ήδη αυτή η κόκκινη γραμμή, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι, Νίκο Πετρουλάκη? Έχει ξεπεραστεί. Έτσι. Έχει ξεπεραστεί αυτή η κόκκινη γραμμή. Μιλάμε τώρα για 35 και 37 λεπτά. Δεν το συζητάμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Μα τους είπανε 35. 35 τους είπανε. Αυτό λέω. Όσο πουλάνε στη Βουλγαρία, σου λέει. Άμα θες, άμα δεν θες, θα πας στη Βουλγαρία. Πολύ ωραία. 45 για να βγάλω τα έξοδά μου, λέει. 45. Και τους λέει ο Γιωργαντάς 35 στο υπογράφω. Τους παραμυθιάζουν δηλαδή. Για άλλη μια φορά. Θα το παρακολουθούμε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πράγματι, εν ώψη εκλογών, ακόμα και τώρα να υποσχεθούν κάτι δεν πρόκειται να γίνει. Λόγια έπαια πτερότητα. Κύριε Καψαβέλη, θα μου δώσετε λίγο ένα λεπτάκι? Όχι, ένα μισό λεπτό, μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Μισό μόνο. Γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι, ακούστε με, το ίδιο πρόβλημα θα το δούμε στα σιτηρά αρχικά, όπου θα κλαίμε μαύρο δάκρυ. Θα συνεχίσει στον Ηλίανθο. Το μαύρο το δάκρυ θα συνεχίσει στα καλαμπόκια, τα οποία πέφτουν από ελεύθερη πτώση, και τέλος θα κλείσουμε το βαμβάκι, όπου θα είναι η θεία καταδίκη μας φέτος. Προσέξτε τι θα ψηφίσετε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.